Σήμερα θα φτιάξουμε φρέσκες ταλιατέλες με πέστο βασιλικού και κοτόπουλο. Θα ξεκινήσουμε με τη ζύμη για τα ζυμαρικά. Θα χρειαστούμε αλεύρι, αυγά και κρόκους αυγών, λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλάτι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να αναμίξουμε εδώ το μείγμα αυτό μέχρι να έχουμε μια σταθερή ζύμη. Ωραία. Η ζύμη είναι έτοιμη. Βλέπουμε ότι ξεκολλάει από τα τυχώματα. Τώρα θα χρειαστεί λίγο να την ξεκουράσουμε για να μπορέσουμε να την δουλέψουμε. Οπότε μπορούμε να την αφήσουμε στην άκρη τυλιγμένη με σελοφάν και να την βάλουμε στο ψυγείο. Έχω εδώ δύο κομμάτια που είναι ήδη ξεκουρασμένα και βλέπουμε πόσο πιο λεία και μαλακή είναι η ζύμη, που είναι αυτό που θέλουμε. Θα αφαιρέσω τα εξαρτήματα αυτά για να γυρίσουμε στο εξάρτημα με το οποίο θα ανοίξουμε το φύλλο για τα ζυμαρικά. Θα φροντίσουμε να είναι στο μεγαλύτερο άνοιγμα που έχουν τα ρολά μεταξύ τους. Φτιάχνουμε τη ζύμη λίγο ώστε να μπορέσει να χωρέσει στο εξάρτημα και την αφήνουμε να περάσει. Τώρα βέβαια ανάλογα με το πόσο εξοικειωμένοι είμαστε μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα ή μπορούμε να τη μειώσουμε, θα περνάει πιο γρήγορα ή πιο αργά αντιστοίχως. Λίγο αλεύρι, εξωτερικά μόνο και λίγη ποσότητα ώστε να μην κολλήσει στο μηχάνημα. Και στην ουσία σε αυτή τη φάση δουλεύουμε τη ζύμη ώστε να την ανοίξουμε λίγο καλύτερα, να την κάνουμε λίγο πιο λεία, προτού αρχίσουμε να κατεβαίνουμε κάτω και να ανοίγουμε το φύλλο. Σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι η ζύμη έχει γίνει αρκετά λεία. Και έχουμε φτάσει στην τελευταία σκάλα, που σημαίνει ότι το φύλλο είναι στο πλάτος που θέλουμε για να κόψουμε τα ζυμαρικά. Ξεδιπλώνουμε το φύλλο. Αν είναι πολύ μακρύ μπορούμε απλά να το κόψουμε στη μέση. Και τώρα επιλέγουμε τι μήκος θέλουν να έχουν τα ζυμαρικά μας και κόβουμε ανάλογα. Απλώνουμε λοιπόν τα φύλλα γιατί θέλουμε λίγο να τα αφήσουμε να στεγνώσουν έτσι ώστε να μην κολλήσουν όταν θα τα περάσουμε από το μηχάνημα που θα τα κόψουμε σε ταλιατέλες. Να προσθέσουμε ελαφρά λίγο αλεύρι. Βγάζουμε λοιπόν το εξάρτημα του ανοίγματος του φύλλου και βάζουμε το εξάρτημα που θα κόψουμε τα ζυμαρικά. Και αφού έχουν στεγνώσει τα φύλλα όπως πρέπει, αφήνουμε, φέρουμε το χέρι μας από κάτω . Θα συνεχίσουμε με το πέστο λοιπόν.
Έχουμε βάλει λίγο βασιλικό μέσα στο μηχάνημα. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο. Το σκόρδο θέλουμε να κάνουμε ένα πολτό για να βοηθήσουμε λίγο, επειδή είναι αρκετά τα υλικά που θα μπουν μέσα. Τώρα που έχουμε πολτοποιήσει ελαφρώς, θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Κουκουνάρι, παρμεζάνα, λίγο αλάτι. Το πέστο είναι έτοιμο, οπότε θα ξεκινήσουμε με το να βράσουμε τα ζυμαρικά. Προσθέσουμε λίγο αλάτι στο νερό. Ωραία. Θα αλατίσουμε λίγο το στήθος του κοτόπουλου. Έχουμε βάλει ένα τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Και θα σοτάρουμε το κοτόπουλο ώστε να δώσουμε ωραίο χρώμα. Ωραία. Τσεκάρουμε το κοτόπουλο και έχει το χρώμα που θέλουμε. Αφού λοιπόν έχουμε δώσει πολύ ωραίο χρώμα και από τις δύο πλευρές, βγάζουμε το κοτόπουλο για να μην το παραμαγειρέψουμε. Θα σβήσουμε με λίγο κρασί. Θα προσθέσουμε τα ντοματίνια. Λίγο φασολάκι. Και τα ζυμαρικά. Λίγο από το πέστο που φτιάξαμε, λίγο αλάτι. Θα επαναφέρουμε το κοτόπουλο μέσα. Είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και είμαστε έτοιμοι.